Ο ΠΑΣΟΚ θέσπισε το πιο προοδευτικό και συγχρόνω αποτελεσματικό νόμο για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και για πρώτη φορά αυστηρότατες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ελληνικής ηθαγένειας, βάζοντας τέλος στην αλακάρτ και μερουσφετόχαρτα χορήγησή της από την φαύλη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο ίδιος ο κατήγγειλε στη Βουλή καταθέτοντας στα πρακτικά τα σχετικά έγγραφα. Το τέταρτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας υιοθετεί ιδεολογικές εμονές συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης. Η ένσταση αντισυνταγματικότητας που τέθηκε κατά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή μόνο από το λαός καταψηφίστηκε συλλήβδην από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αναμένουμε την τελική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και λυπούμαστε που η Νέα Δημοκρατία υποκρινόμενη διασύρεται με αντιφάσεις κάνοντας όνειρα θερινής νυχτός για την ανατροπή των δυσάρεστων για την ίδια αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών τα οποία κανείς μα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.